Αριστοτρίτη, 16 Μαΐου 2023. Έτσι φωτός μπροστά. Τα ίδια ρούχα που γυρίζαμε στους 25 Απρίλη. Πες μας το θέμα σου σήμερα, κυρία. Λοιπόν, ποια είναι τα δυνατά σημεία των ανθρώπων που έχουν συναισθηματικά κακοποιηθεί. Πάντα λέμε τα κακά σημεία, να πούμε και τα καλά. Είναι σημαντικό. Θετική ψυχολογία σήμερα. Θετική ψυχολογία. Την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Α, να σου πω τι έκαμα. Τι έκαμες? Έκαμε ένα βίντεο, ναι. Το οποίο, κοιτάξτε, τώρα 25 το Απρίλη που σου μιλώ μπορεί να βγει το απόγευμα, αλλά 16 του Μάη που το συζητούμε. Έκαμα την εξή σκέψη. Όπως συστήνω στους ανθρώπους, άμα χωρίσουν από μια κακοποιητική σχέση, να φτιάξουν ένα βίντεο με όλες τις άσχημες στιγμές, να το παίζουν στη λούπα συνέχεια στο μυαλό τους όταν θέλουν να πάνε πίσω, με τον ίδιο τρόπο να φτιάξουμε ένα βίντεο με θετικές στιγμές από τη ζωή μας, στιγμές ευτυχίας, το οποίο να το έχουμε πρόχειρο και όταν πέφτει η διάθεσή μας να το παίζουμε για να ανεβαίνει. Καλή σκέψη. Πάρα πολύ ωραία σκέψη. Είπα στον κόσμο να το δοκιμάσει και να γράψει στα σχόλια πώς δουλεύει πάνω του. Σκέφτηκα το. Μπράβο, αγαπή μου. Γιατί σκέφτηκα ότι έχουμε όλοι καλές στιγμές και, και επίσης θυμήθηκα αυτό που μου είπες για το τραύμα, ότι εγγράφεται βαθιά στον πρωτόγονο εγκέφαλο και είναι πολύ βαθιά μνημονική εγγραφή και θέλουμε 5 θετικές εμπειρίες για να ισορροπήσουν έναν τραύμα. Ακριβώς. Οπότε αυτήν την ταινία μας πρέπει να παίζουμε στη συνέχεια μέρα νύχτα στον ύπνο μας. Ακριβώς, και γενικά το να παίζουμε, να κάνουμε νοερή απεικόνηση δηλαδή καταστάσεων είναι πάρα πολύ βοηθητική. Είναι και μέθοδος της γνωστικής συμπεριφοριστικής προσέγγισης αυτή. Και έχει και τέτοιες ασκήσεις στα βιβλία της η δόκτωρ. Έχω πάρα πολλές τέτοιες, γιατί και εμένα με έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Όλες είναι δοκιμασμένες. Τα έχω πρώτα δοκιμάσει πάνω μου και μετά τις δείχνω στον κόσμο. Βλέπετε εδώ το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα είναι καλό, οπότε. Λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν είμαστε ευτυχισμένοι δεν το ξέρουμε. Μετά το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Γιατί όταν περνάμε όμορφα, τι είπαμε εμείς πριν όταν ήρθαμε 25 Απριλίου. Τι ώρα που περάσαμε το Πάσχα. Mm-hmm. Την ώρα όμως που περνούσαμε, δεν συνειδητοποιούσαμε ότι περνάμε ωραία αυτή τη στιγμή. Εγώ είχα έννοια και τον Λάκη μου έβαλε τα κόκκαλα κάτω στο πάτωμα σου που ήταν να πάει να κδάρει την πόρτα του Μιχάλη. Πώς. Ναι, τέλος πάντων. Και πολλές άλλες στιγμές που είναι έτσι ξένιαστες, ευχάριστες, γελάμε. Μοιραζόμαστε συναισθήματα, μοιραζόμαστε εμπειρίες. Την ώρα που τις ζούμε δεν συνειδητοποιούμε πόσο όμορφα είναι. Και όταν περάσουν, τότε λέμε αχ τι ωραία που περάσαμε τότε. Ιστερά, τι ωραία που ήταν. Ναι. Λοιπόν, είναι, ενώ όταν περνούμε μια δύσκολη στιγμή, τη συνειδητοποιούμε αμέσως ότι είναι δύσκολη στιγμή εκείνη που ζούμε. Είναι μια δυσκολία. Λοιπόν, οι άνθρωποι ωστόσο που είχαν την τύχη ή την ατυχία να περάσουν δύσκολα έχουν και καλά στοιχεία. Άντε. Πάντα είχα ένα δίλημμα, γιατί εγώ θεωρώ ότι είχα μια δύσκολη παιδική ηλικία. Δεν τη λες απλώς δύσκολη την παιδική ηλικία που είχες εσύ, τη λες και υπερδύσκολη. Τέλος πάντων. Πιο δύσκολη από την παιδική ηλικία. Δεν ξέρω τι είναι προτιμητέο. Δηλαδή να περάσεις δύσκολα και να οριμάσεις και μετά να χτίσεις, αν θέλεις, αυτό που εσύ θα επιλέξεις κάτι καλύτερο, ή να περάσεις πάρα πολύ όμορφα και να μην πάρεις εργαλεία ανθεκτικότητας μαζί σου και μετά να αρχίσει η ζωή να σου δίνει χαστούκια και να μην ξέρεις από πού θα σου έρθουν. Νομίζω, μάνα μου, ότι δεν σου ρωτά κανένας. Κανένας. Δυστυχώς, με ρώτησε κανένας. Δεν σε ρωτά κανένας αν θες να περάσεις την παιδική ηλικία που περνάς. Όχι, δεν με ρώτησε κανένας, ούτε εμένα ούτε κανέναν. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω μία οπτική, την οποία την έχω βασισμένη πάνω σε παρατηρήσεις χιλιάδων ανθρώπων που έχω γνωρίσει την ιστορία της ζωής τους, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτό το στυλ που λες εσύ, δηλαδή μεγαλώνουν πολύ δύσκολα και αυτό όταν το χρησιμοποιήσουν υπέρ τους, τους κάνει να είναι εξοπλισμένοι για να μπορέσουν να έχουν
ψυχική ανθεκτικότητα και να μπορούν να δημιουργούν υγιείς σχέσεις και είναι δύσκολο το πρώτο μισό της ζωής τους και μετά έχουν τα καλά ιστερινά που λένε στην Κύπρο. Δηλαδή από ότι κάπου γύρω στη μέση ηλικία από τα 40 και μετά αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους και νιώθουν ότι πλέον έχουν ξεπεράσει τα τραύματά τους και μπορούν να χαρούν τη ζωή. Και υπάρχει και άλλη μερίδα των ανθρώπων αυτή που έχεις πει εσύ, που μεγαλώνουν εξαπαλώνων ήχων, που μεγαλώνουν πολύ υπερπροστατευμένα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίοι όταν αρχίσει η ζωή να τους δίνει χαστούκια, μπορεί να χάσουν τη γη κάτω από τα πόδια τους και να μην μπορούν να διαχειριστούν πράγματα. Ναι. Φυσικά και για αυτούς τους ανθρώπους πάντοτε υπάρχει ψυχοεκπαίδευση, πάντοτε υπάρχει ψυχοθεραπεία που μπορεί να βοηθήσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία νάρκισσων που ονομάζονται καλοήθεις νάρκισσοι και λέει είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει έτσι, τους έχουν καλομάθει οι γονείς τους, τους έχουν υπερπροστατεύσει κλπ. Και δεν έχουν, λέει, κακή προαίρεση και δεν είναι εκδικητικοί, δεν έχουν αυτά τα στοιχεία της. Μπορεί να μην δείχνουν συναίσθηση γιατί δεν έχουν διδαχτεί να γνιάζονται για τα συναισθήματα των άλλων, να έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, να επιζητούν προσοχή κλπ. Αλλά να μην είναι κακοί κατά βάθος. Αυτοί οι άνθρωποι όταν τσαλακωθούν, όταν χτυπήσουν, όταν φάνε χαστούκια από τη ζωή, έχουν περίπτωση να κάμψουν. Να δημιουργήσουν μια υγιή στυλ προσωπικότητας. Έχουν. Ευχαριστώ. Έχουν. Υπάρχουν πολλά είδη νάρκισσων. Δεν είναι μόνο. Αυτό με τους καλοήθεις έτσι μου έκανε εντύπωση. Φυσικά είναι πολύ μικρό ποσοστό οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν ναρκισσιστικά επειδή έτσι έχουν μεγαλώσει, όχι γιατί έχουν κακό σκοπό. Γι' αυτό και δεν γεμίζουμε τα μυαλά των παιδιών μας όταν συνέχεια να τους λέμε πόσο όμορφα είναι, πόσο έξυπνα είναι, πόσο φοβερά είναι, πόσο χαρισματικά είναι, πόσο καλά είναι. Και γι' αυτό χρειάζεται να οριοθετούμε κιόλας τα παιδιά, γιατί μέσω της οριοθέτησης δημιουργούμε τεχνητές δυσκολίες, οι οποίες βοηθάνε στο να αποκτήσουν τα παιδιά μας ψυχική ανθεκτικότητα. Ναι, όρια, τεχνητές δυσκολίες. Αλλά και πραγματικές δυσκολίες. Όχι, πραγματικές. Δεν τους προστατεύουμε από τις πραγματικές δυσκολίες. Οι πραγματικές δυσκολίες έρχονται και είναι. Πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να έχουν τα εχέγγυα για να μπορούν να τις αντιμετωπίζουν. Και να μην πηγαίνουμε εμείς έτσι σαν αετοί από πάνω όλη την ώρα, να μην κατεβαίνουμε με το ελικόπτερο, να λύνουμε το πρόβλημα των παιδιών μας και να μην τα αφήνουμε εκεί να πληρώσουν ενδεχομένως. Τη συνέπεια αυτού που αν έκαναν αυτά κάτι και γενικότερα να ζήσουν αυτήν τη δύσκολη στιγμή και να ανταπεξέρθουν από αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Άτε, πες μας τώρα λοιπόν, τα ασυνήθιστα δυνατά σημεία. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που λέει εδώ η έρευνα που έχω έτσι δει είναι η ανεξαρτησία. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δύσκολα και γενικότερα ήταν παραμελημένοι, έχουν αναπτύξει μία αίσθηση ανεξαρτησίας και αυτάρκειας. Κάνουν πράγματα μόνοι τους. Δεν ρωτάν κάποιον. Οργανώνονται μόνοι τους. Παίρνουν πρωτοβουλίες μόνοι τους. Δρούν ανεξάρτητα και αυτόβουλα. Επίσης, είναι πολύ συμπονετικοί. Επειδή ακριβώς έχουν ζήσει πάρα πολύ έντονα το πώς είναι να μην τους καταλαβαίνουν και να μην τους ρωτούν για τα συναισθήματα τους και να μην δίνουν σημασία στα συναισθήματα τους, έχουν αναπτύξει μια ικανότητα αυτή να είναι ιδιαίτερα συμπονετική και φυσικά κινδυνεύουν είτε να γίνουν συνεξαρτώμενοι με αυτήν την αίσθηση είτε να μην βάζουν όρια στους άλλους. Επίσης, είναι πολύ δοτικοί. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δίνουν πολλά σε πολλούς και δεν αισθάνονται και ιδιαίτερα καλά να παίρνουν από τους άλλους, αλλά μόνο να δίνουν στους άλλους. Είναι ευέλικτοι. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή ακριβώς κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις και κλήθηκαν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις, ανέπτυξαν την δυνατότητα της ευελιξίας, δηλαδή να μπορούν να ζήσουν με διαφορετικά μέσα, με διαφορετικούς τρόπους και να μην παραπονιούνται για αυτό. Θυμάμαι πάνω σε αυτό
ότι όταν ήμουνα το πρώτο έτος σπουδών μου και το δεύτερο, περίμενα την υποτροφία μου και έτσι είχα πολύ λίγα χρήματα να βγάλω, να τα βγάλω πέρα το πρώτο τρίμηνο. Λοιπόν, και δεν μας φτάνουν όλα αυτά, ήθελα να σπουδάσω και θέατρο, οπότε έδινα 30.000 δραχμές τότε. Έφτασε τις δραχμές, είναι παλιά, δεν βλέπετε. 30.000 δραχμές στο θέατρο για να σπουδάζω και μου έμεναν μόνο, νομίζω, 5.000 δραχμές για να φάω πρωινό. Οπότε... Ένα μήνα. Ναι, το μήνα. Όχι τη μέρα. Ναι, οπότε δεν είχα χρήματα για να φάω πρωινό και ανακάλυψα ένα φούρνο στη Θεσσαλονίκη ο οποίος ήθελε το κρουασάν κάτι σεν και μέτρησα και μου έφτανε έναν κρουασάν την ημέρα. Και πήγαινα και αγόραζα, άμα τα αγόραζα όλα μαζί όμως. Οπότε πήγαινα και αγόραζα 30 κρουασάν την πρώτη του μήνα και κάθε μέρα έτρωγα έναν κρουασάν διαφορετική γεύση. Ξέρω εγώ, φράουλα, βερίκο, κόν, σοκολάτα. Λοιπόν, και εντάξει, έτρωγα στη λέσχη φυσικά και τα Σαββατοκύριακα έτρωγα μπρόκολο και κουνουπιδί βραστό. Και έβγαλα τα δύο πρώτα χρόνια για να σπουδάσω το θέατρο. Και σπούδαζε και θέατρο και έκανε, δηλαδή με την υποτροφία που έπαιρνε για να σπουδάσει ψυχολογία στο Αριστοτέλειον, έδινε και χρήματα έξτρα. Ενώ άλλοι, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, οι οποίοι είχαν όλα τα χρήματα στη διάθεσή τους, δεν έκαναν άλλες σπουδές από τις βασικές. Ναι. Δεν λέμε. Παρακάτω. Σημαντικό, δηλαδή... Να παίρνεις μια συνθήκη και να πεις τώρα εγώ θέλω να κάνω αυτό. Άρα τι πρέπει να χάσω για να πάρω αυτό και τι κερδίζω από αυτό. Να βρίσκεις τρόπους. Να βρίσκεις τρόπους. Ευελιξία σημαίνει να μην είσαι άτεγκτος. Α, δεν έχω, ξέρω εγώ, 30.000 ευρώ να τρώω ένα χιλιάρικο τη μέρα. Ένα χιλιάρικο με περίπου 5 ευρώ τώρα πόσα ήταν. Τα 25 ευρώ το 5.000, 20, κάτι δεν τέτοιο. Μετά έχω βγάλει από τη μνήμη. Τα έχεις βγάλει. Νομίζω ήταν 2,5 λίρες το χιλιάρικο. Ήταν... Τον καιρό μου, τον καιρό σου μπορεί να ήταν πιο λίγα. Ναι. Γιατί είχε αποτιμηθεί η δραχμή. Θυμάμαι έναν ευρώ μετά ήταν 350 δραχμές. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ένας γύρος ήταν 350 δραχμές και τώρα γίνει 4 ευρώ. Να φανταστείς. Ναι. Λοιπόν, είναι συμπαθής. Είναι συμπαθητικοί άνθρωποι αυτοί και γενικότερα δεν δέχονται εύκολα βοήθεια. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν περάσει δύσκολα, όταν τους πεις... Το προσυπογράφω για τη συγκεκριμένη. Με τίποτα όμως. Μα με τίποτα. Θες βοήθεια, ναι, όχι. Μπορώ να κάνω κάτι για σένα, όχι, είμαι μια χαρά. Εντάξει. Ναι, αλλά τώρα το λέμε για τον κόσμο που μας ακούει. Εντάξει, ναι. Που δεν είναι καλά να με ζητάτε βοήθεια. Εγώ δεν θα ζητώ, αλλά εσύ. Ναι, αλλά όποτε χρειάστηκα ψυχολόγων, επία. Οπότε χρειάστηκα ψυχίατρο. Εντάξει, επία. Ρε, τώρα μιλάω από τους φίλους σου, από μένα, ναι. Να πούμε, ναι, ζητά βοήθεια. Εντάξει. Τι να κάνουμε, έχουμε και μερικά λατώματα. Εντάξει. Πολλά δηλαδή, μερικά, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι... Τι εγώ ζητώ. καταλάβατε, δηλαδή... Τέλος πάντων, θα μιλήσω. Σιόμπα. Είναι οι άνθρωποι... Λες και εσύ επέρασες καλύτερα με δικά χρόνια. Όχι, τα χειρότερα τα δικά σου από τα δικά μου. Τέλος δηλαδή, πάντων. Να μην το πενευτώ. Λέγα καλύτερα με δικά χρόνια πως... Σκεφτείτε τι πέρασαν αυτοί τα δικά μου καλύτερα, ναι. Ναι, οπότε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει δύσκολα έχουν και αυτά τα 5 εξαιρετικά στοιχεία, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, έτσι φωτίζουμε τα ευχάριστα σημεία μιας δύσκολης παιδικής ηλικίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν όμως και να τα εξελίξουν μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, δεν γίνεται επειδή εσείς είστε πιο συμπονετικοί από τους άλλους να γίνετε και πιο ευαίσθητοι, να γίνεστε και θύματα, να πηγαίνετε, ας πούμε, για καφέ και να σας λένε όλοι τα προβλήματα τους και εσείς να μην μιλάτε και να δίνετε και συμβουλές και να παίρνετε μετά σπίτι σας και να λέτε τώρα εγώ γιατί έπια για καφέ. Εγώ χτες ξεστήκαμε. Ναι, πήγαμε. Και σε τηλεφώνω μια κοινή μας φίλη, σου πω μετά πια, η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, πάρα πολύ σοβαρό.
και της είπα, επειδή μου έχει πει το τάδε πρόσωπο ότι σε έχει κάνει την άτυπη ψυχολόγων του, παρέτα. Δες την υγεία σου και παρέτα. Κατάλαβες και λέω. Mm-hmm. Παρέτα, λέω της. Μου λέει, Θεκλέ μου, με συγκινήσεις. Λέω, εγώ που είμαι φίλη σου και σ' αγαπώ, σκέφτομαι να σε πάρω τηλέφωνο που ξέρω ότι περνάς δύσκολα με την υγεία σου. Όχι ο καθένας ο οποίος νομίζει ότι είναι πολύ σπουδαίος και δεν χρειάζεται ψυχολόγο να σε ταλαιπωρεί εσένα. Μου λέει, το ένιωσα. Α, της λέω, παρέτα. Παρετάτε. Παρετάτε να κάνετε τους δωρεάν ψυχολόγους και να γίνεστε θύματα του ενός και του άλλου, ο οποίος είναι αρκετά ναρκισσός για να πάει στο ψυχολόγο. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Αλλά το φίλο του τον διαλύει. Αυτά. Ευχαριστούμε. Αυτά. Τώρα φαντάζομαι θα είμαστε με καλοκαιρινά μανίκια. Με το μαλλιό μας την επόμενη φορά. Την επόμενη Αριστοτρίτη με φρέσκια βίντεο. Και καλοκαιρινά ρούχα. Καλοκαιρινή εμφάνιση.